Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όπως σας έχουμε ενημερώσει αργά εχθές τη νύχτα, είναι κατηγιστικές οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Iron Dome, τα υπόλοιπα συστήματα του Ισραήλ, Drone Dome, David Sling, η Ορδανική Αεράμινα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, όλοι αυτοί βοήθησαν στην ανάσχεση της μεγάλης πυραυλικής επίθεσης και της επίθεσης των drones. Από εκεί και πέρα στρατηγική σημασία η παρουσία των πανίσχυρων F-35I Adir, τα οποία εξόντωσαν, κατέριψαν τους περισσότερους, να το πω πιο ορθά, ιρανικούς πυράβλους και drones στον εναέριο χώρο της Συρίας, της Ιορδανίας και του Λιβάνου. Δεν έφτασαν οι περισσότεροι καν στο Ισραήλ. Έχουν δημοσιοποιηθεί βίντεο όπου από τα θέατρα των επιχειρήσεων παρουσιάζουν τα μαχητικά F-35I Adir να επιστρέφουν στην αεροπορική βάση Νεβατίμ μετά την επιτυχή επιχείρηση προστασίας του Ισραήλ και του εναερίου χώρου του. Σε κάθε περίπτωση το 99% των πυράβλων αναχαιτίστηκαν. Μπορείτε να δείτε τα βίντεο αυτά στο σύνδεσμο που ακολουθεί στην περιγραφή αυτού του βίντεο στο site μας, στο ερευνητικό.com. Φυσικά η Ελλάδα θα προμηθευτεί μέχρι 40. Αρχικά έχουν αποδεσμευτεί 20 συν 20 F-35 με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περαιτέρω ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας και όχι μόνο για επιχειρήσεις κρούσεως ή αεροπορικής υπεροχής, αλλά και στην προστασία της ελληνικής, του ελληνικού εναερίου χώρου και του FIR Αθηνών καθώς και της Κύπρου από τέτοιου είδους απειλές. Είναι μεγάλο μάθημα αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, στη Γάζα, αλλά ιδιαιτέρως στο Ισραήλ, στον πόλεμο Ισραήλ-Ιράν, διότι ενδεχόμενη επίθεση της Τουρκίας, εάν ποτέ αποφασίσει η Τουρκία να κάνει το μεγαλύτερο λάθος της συγχρόνου ιστορίας της, θα μοιάζει με αυτό που έκανε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Έτσι η Ελλάδα θεωρώ ότι πρέπει να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν σε υποδομές και σε πιέσεις, ούτως ώστε να φτάσουν μια ώρα αρχίτερα τα F-35 στην Ελλάδα. Παλαιότερα είχε υποθεί το 2028, με κάποια το 2027 να παραδίδονται στη χώρα για εκπαίδευση εντός αμερικανικού εδάφους. Τώρα έχει δοθεί η ημερομηνία 2030. Ελπίζω να μην καθυστερήσουμε περαιτέρω. Επιπροσθέτως, να πω ότι το Ιράν απειλεί να χτυπήσει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, απειλεί δηλαδή την αμερικανική υπερδύναμη, η οποία μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα μπορεί να εξαϊλώσει την ιρανική στρατιωτική μηχανή και μάλιστα απειλεί με μεγαλύτερη ακόμα επίθεση εναντίον του εβραϊκού κράτους εάν η Ιερουσαλήμ ανταποδώσει το πλήγμα το χθεσινό που δέχθηκε από το Ιράν. Διεθνής κατακραυγή εκεί που τα είχαν βάλει πολύ με το Ισραήλ, γιατί αμυνόταν εναντίον στους τρομοκράτες της Χαμάς, της Χεσμπολά, των Χούθη, των Ιρανικών πολιτοφυλακών σε Συρία και Ιράκ που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη, η Χαμάς από την Τουρκία και χρηματοδοτείται από το Κατάρ, αρχίζει η κοινή γνώμη και μεταστρέφεται υπέρ του Ισραήλ και φαίνεται ξεκάθαρα ότι κάποιοι αρνούνται στο εβραϊκό κράτος την ίδια την ύπαρξη. Να δούμε τελευταίες πληροφορίες. Η Ελλάδα, όπως σας έχουμε πει σε σειρά εκπομπών τελευταία, θωρακίζεται ακόμα περισσότερο ενάντια στα drones με στόχο να θωρακιστεί ολόκληρη η ελληνική επικράτεια. Εχθές σας είπαμε σε εκπομπή που κάναμε το μεσημέρι για την επίσκεψη Δένδια στην Αμερική, όπου συναντήθηκε με τους πιο εξέχοντες καθηγητές της χώρας στον τομέα της κατασκευής drones και άλλης παρόμοιας τεχνολογίας, ανάμεσα στους οποίους και δύο Έλληνες φυσικά. Και ενδιαφερόμαστε ανάμεσα στα άλλα και για μια επανδρομένα σκάφη επιφανείας, αλλά και υποβρύχια. Τα drones και η δημιουργία ισχυρής αντιdrone ασπίδας είναι οπωσδήποτε ιδιαίτερης σημασίας και προχωρεί η χώρα για την υλοποίηση της σχετικής οδηγίας της ελληνικής κυβέρνησης για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την επικαιροποίηση του αμυντικού δόγματος με επένδυση στην αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα των νέων που κάνει λόγο και για ιδιαίτερη έμφαση στην ανάσχεση επιθέσεων
από αέρος αντιντρόν λοιπόν τεχνολογία, για να είμαστε και εμείς αν χρειαστεί επιτυχημένοι όπως το Ισραήλ. Σημεία αναφοράς το περίφημο Iron Dome και το Drone Dome, που εικάζεται ότι ήδη έχει αναπτυχθεί στην ελληνική επικράτεια από το καλοκαίρι του 2022 και ενδέχεται να το φέρει και η φρεγάτα Ήδρα και η φρεγάτα Ψαρά Μέκο 200HN. Να πω επίσης ότι ακυρώνονται οι πτήσεις για Ισραήλ στην Ελλάδα. Αυτό εμπνέει ανησυχία στους Ισραηλινούς ταξιδιώτες. Ακυρώνονται οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη, ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα, μετά τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει το Ιράν εναντίον του εβραϊκού κράτους. Πάμε πολύ πιο μακριά στη Νέα Υόρκη με εντυπωσιακή παρέλαση των ευζώνων. Υποδυνατή βροχή έκλεψαν την παράσταση στους δρόμους του Μεγάλου Μήλου. Ρήγη συγκίνησης στους Έλληνες ομογενείς. Έπαρση της ελληνικής σημαίας στο Bowling Green. Παρήλασαν στον Ιερό Ναό, έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, στο σημείο 0 και το εμβληματικό πάρκο. Τελετουργικό της ημέρας είναι η έναρξη της κορύφωσης των εκδηλώσεων του γίγα ελληνισμού της Αμερικής, που σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες όλοι οι ελληνικής καταγωγής κάθε γενιάς μπορεί να αγγίζουν και τα 6 εκατομμύρια. Παρέλαση της 5ης Λεωφόρου ξεκίνησε με τη δοξολογία στον Άγιο Νικόλαο, όπου χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και παραστάθηκε άγημα των τιμημένων ευζώνων. Να δούμε μια άλλη πληροφορία που υπάρχει για πρόκληση της κατοχικής δυνάμεως στη Θράκη. Ευχήθηκε χρόνια πολλά στη λεγόμενη Τουρκική Ένωση Ξάνθης. Αυτή είναι η διακήρυξη των Αθηνών και η εξομάλυνση. Χρόνια πολλά λένε για τα 97 χρόνια της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης. Υποστηρίζουμε το δίκαιο αγώνα της Ένωσης να χρησιμοποιήσει το όνομά της σύμφωνα με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Λοιπόν, προκαλεί η κατοχική δύναμη, θέλει την ελεύθερη Θράκη. Λες και έχουν φέρει τη Θράκη μαζί τους οι Τούρκοι από την Άπο Ανατολή που ήρθαν εδώ ως εισβολής. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι η Ελλάδα θα στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια εκτόνωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγραψε ότι πρόκειται για εξαιρετικά δυσάρεστες και πολύ ανησυχητικές εξελίξεις που πυροδοτούν νέα ανάφλεξη στην ευρύτερη γειτονιά μας και τη Μέση Ανατολή. Το ΚΙΣΕΑ συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα το απόγευμα Κυριακής για να αξιολογήσουμε, γράφει ο Μητσοτάκης, τα δεδομένα της κατάστασης και να δηλώσουμε με κάθε τρόπο την υποστήριξή μας σε κάθε προσπάθεια εκτόνωσης της νέας έντασης. Η Ελλάδα παίζει ρόλο πραγματικά ειρηνικό και διαμεσολαβητικό πάντα, χωρίς να θέλει να κερδίσει κάτι εις βάρος των κρατών προς τα οποία προσπαθεί να μεσολαβήσει. Σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία όπου προσπαθεί να μεσολαβήσει το κάνει είτε για να αρπάξει εδάφη, είτε για να αρπάξει επιρροή, είτε οικονομικά ανταλλάγματα, υλοποιώντας τα νεοθωμανικά και παντουρκικά επιθετικά της σχέδια. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι. Θα κάνουμε διαρκώς εκπομπές πέραν των γνωστών που γίνονται κατά τη διάρκεια της ημέρας για την ενημέρωσή σας, ούτως ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι και με τη δέουσα σοβαρότητα για τα τεκτενόμενα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στα θέματα τα δικά μας και γενικότερα τα διεθνή. Η κατάσταση βαίνει προς παγκόσμια εκτράχυνση, δυστυχώς. Ευχαριστώ θερμά. Like, εγγραφή στο κανάλι αν σας άρεσε η εκπομπή και κοινοποίηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένω τα επικοδομητικά και επί του θέματος σχόλιά σας. Γεια σας.